Μαρία, είσαι εδώ στους Πέτσες, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Πώς το βίωσες? Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερα τα πράγματα εδώ. Είναι πραγματικά κάθε χρόνο και καλύτερα, αλλά κάθε χρόνο έχει την ίδια ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι ξαφνικά ξεχνάμε ό,τι υπάρχει και γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, έχουμε ψυχική ανάταση. Βλέπουμε ανθρώπους που γελάνε, που τρέχουν, διασκεδάζουν, το ευχαριστούνται. Και αυτοί οι αγώνες πραγματικά είναι πολύ σημαντικό που γίνονται όλες οι αποστάσεις, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, τα 25 που γίνονται, διότι έτσι δίνεις την ευκαιρία σε πολύ κόσμο να δοκιμάσει τις δυνάμεις σου και δεν τους βάζεις κατευθείαν να κάνουν μια μεγάλη απόσταση που δεν είναι εύκολη. Οπότε αυτές οι αποστάσεις είναι πολύ σημαντικές που γίνονται για να ευχαριστείται ο περισσότερος κόσμος και το βλέπουμε αυτό. Παιδιά, μητέρες, γυναίκες, άντρες, όλος ο κόσμος. Η εμπειρία σου από τον αθλητισμό και από τις αποστάσεις γενικά και τις διοργανώσεις είναι τεράστια. Έχεις πάρει μέρος σε κάθε δυνατή διοργάνωση, υψηλό επίπεδο. Εδώ πώς είναι τα πράγματα, πώς αντιλαμβάνεσαι? Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Τα έχει φροντίσει η Μαρίνα πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η διοργάνωση, γι' αυτό και ήρθα. Τα νερά, τα αναψυκτικά, οι μπανάνες, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι έχει πάρει άριστα σε αυτή τη διοργάνωση. Και αυτό φαίνεται διότι ερχόμαστε και ξαναρχόμαστε. Γι' αυτό ερχόμαστε συνέχεια εδώ στις Πέτσες. Και ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος, το νησί είναι υπέροχο, ο κόσμος και ο ενθουσιασμός. Βλέπω πολύ σημαντικό ότι κάθε χρόνο το νησί αρχίζει πια να ζει τον παλμό και να θέλει να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Και είναι πολύ σημαντικό οι ντόπιοι εδώ να υποστηρίζουν αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός του νησιού. Φαίνεται δηλαδή από τους καταστηματάρχες, από τα ξενοδοχεία, από όλοι θέλουν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τόσο για το νησί όσο και για την Ελλάδα ευρύτερα. Έτρεξες στα 10 χιλιόμετρα, τις διαδρομές πώς τις είδες? Εντάξει, οι διαδρομές στα 10 χιλιόμετρα και στα 25 χιλιόμετρα είναι δύσκολες διαδρομές. Θέλει δηλαδή να έχουμε προπονηθεί λίγο. Όχι ότι τα 10 χιλιόμετρα δεν μπορεί κάποιος να τα βγάλει, μπορεί να τα κάνει, αλλά θέλει να έχει μια μικρή προετοιμασία γιατί έχει τις ανηφορίτσες. Αλλά δεν πειράζει, αυτοί που δεν μπορούν να τρέξουν μπορούν να περπατήσουν, να το ολοκληρώσουν. Γιατί νομίζω πολύ σημαντικό είναι ο καθένας να βιώσει τον προσωπικό του άθλο. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ασχολούμαι μια ερώτηση που ξέρω ότι δεν έχει απάντηση, αλλά δεν μπορώ να μην την κάνω. Έχεις υπολογίσει πόσα χιλιόμετρα έχεις τρέξει στη ζωή σου? Έχει απάντηση, γιατί πριν κάποια χρόνια που είχα κάνει ένα υπολογισμό, έτσι μπήκα σε αυτό το τρυπάκι να δω πόσα χιλιόμετρα έχω κάνει, από 12 χρονών τρέχω. Λοιπόν, τα είχα μετρήσει κάποτε, ήταν 230.000 χιλιόμετρα. Γύρω στον κόσμο? Όχι, 3-4 φορές ο γύρος του κόσμου αυτό είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε ακόμα και δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα θα τον κάνω, αλλά όσο έχουμε πόδια, θα τρέχουμε, γιατί νομίζω ότι η διαβίωση είναι πολύ πιο σημαντική κάποια στιγμή στη ζωή μας από τον πρωταθλητισμό και από τα ρεκόρ. Τα ρεκόρ είναι πολύ καλά να γίνονται τη στιγμή που πρέπει να γίνονται. Η διαβίωση όμως είναι το πιο σημαντικό, διότι νιώθουμε πολύ καλά. Έχουμε υγεία, πρώτον. Δεύτερο, νομίζω ότι όταν προπονείσαι, ελευθερώνεις λίγο τον εαυτό σου, το σώμα σου, συνεχίζεις δηλαδή να είσαι σε μια κατάσταση που πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, κάποιες φορές είμαι σε μια κατάσταση τελείως ευτυχίας. Που αυτό φαίνεται και από τους ανθρώπους που γυμνάζονται. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε ότι ερχόμαστε να τρέξουμε, ενώ είμαστε κουρασμένοι από τη δουλειά μας, στις ομάδες μου που προπονώ, ερχόμαστε να τρέχουμε γιατί φεύγουμε πιο καλά. Έρχονται κουρασμένοι και φεύγουν πιο καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πηγή ευτυχίας. Το βλέπω. Δεν είναι τυχαίο που το δρομικό κίνημα και στη χώρα μας και παγκόσμια, αλλά κυρίως τώρα στη χώρα μας, έχει αυξηθεί τόσο πολύ. Φαίνεται δηλαδή ότι κάποιος όταν αρχίζει να γυμνάζεται, όταν αρχίζει να τρέχει, αυτό το δικό του τρέξιμο φεύγει και νιώθει πιο καλά. Ελευθερώνει το μυαλό του, ξεκουράζεται εγκεφαλικά, ηρεμεί. Ηρεμεί το σώμα, ηρεμούν οι εντάσεις. Σιγά σιγά κάνει τα προσωπικά του ρεκόρ, γιατί ο καθένας έχει ένα ημερολόγιο προσωπικό. Που έκανα σήμερα τα 3 χιλιόμετρα, αύριο έκανα τα 5. Μετά κάποιοι ολοκλήρωσαν τα 10. Και στην πορεία κάποια στιγμή αρχίζουν, γιατί εγώ έχω μεγάλη εμπειρία από δρομής που τρέχω και ανθρώπους που τρέχουν. Και κάποια στιγμή μπαίνουν και στο μαραθώνιο. 42 χιλιόμετρα πια. Έτσι.
Εκεί νομίζω ότι όποιοι έχουν καταφέρει και έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο να τον τερματίσουν τον μαραθώνιο, προσωπικά τους βλέπω ότι έχουν αλλάξει ως άνθρωποι. Δηλαδή, τι θέλω να πω σε αυτό. Μου έχουν τύχει περιπτώσεις σε άνθρωποι που δούλευαν σε πολύ μεγάλες εταιρείες και είχαν και ψηλές θέσεις, που έχουν τερματίσει τον μαραθώνιο. Βλέπουν λοιπόν ότι τα καθημερινά προβλήματα της ζωής είναι πολύ μικρά κάποια στιγμή. Απλά. Μπορούν να τα ξεπεράσουν πιο εύκολα. Γιατί όταν ξεπερνάς ένα μαραθώνιο, σημαίνει ότι έχεις μπει σε μια διεργασία σωματική, πνευματική και ψυχική που σε έχει ανεβάσει ένα επίπεδο. Αυτό το επίπεδο δεν το χάνει, συνεχίζεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δηλαδή, ξαφνικά αποκτάς ένα μικρόβιο που είναι πάρα πολύ καλό μέσα σου. Είναι το πιο καλό μικρόβιο. Έτσι. Στην καριέρα σου έχεις σπουδαίες παραστάσεις. Ξεχώρισε μου 2-3 τις κορυφαίες σου στιγμές. Κοιτάξτε, μία από τις μεγαλύτερες είναι η Βαλκανική Αγώνες το 1990. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στην Κωνσταντινούπολη κατάφερε και σηκώθηκε η ελληνική σημαία στην πόλη. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Αυτόν τον ύμνο ακόμα δεν τον έχω ξεχάσει από τα αυτιά μου. Δηλαδή, ακόμα νομίζω ότι ακούω αυτή τη μουσική, όλη αυτή την εικόνα. Είναι εκπληκτικό. Ξαφνικά δηλαδή βγαίνει όλη η Ελλάδα σου μπροστά σου. Η άλλη πολύ σημαντική είναι η Ολυμπιακή Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα, που μπήκαμε και με το ελληνικό σημαιάκι στα 100 χρόνια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Και ένα από τα πιο μεγάλα, βεβαίως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας, 1997, που βγήκα το 10 στον κόσμο. Και ένα πια από όλα αυτά είναι και ο Φιδιππίδιος Άθλος, η μεγάλη απόσταση που έτρεξα, Αθήνα, Σπάρτη και επιστροφή και τύμβος Μαραθώνα, 524 χιλιόμετρα, για να τιμήσω την επέτειο της μάχης του Μαραθώνα. Όλα είναι κάτι πολύ σημαντικά που αλλάξανε πολλά από αυτό που είμαι. Δηλαδή είναι δυνατά, αλλά κάθε μαραθώνιος, έχω τρέξει 41 μαραθωνίους, κάθε μαραθώνιος όμως σου δίνει και κάτι παραπάνω. Κάτι σου δίνει και πολλές φορές και ακόμα και η προπόνηση και η επαφή που έχω με τους αθλητές μου και με τους δρομείς μου, πάντα κάτι μαθαίνεις. Στον αθλητισμό και σε αυτό το δρόμο, ο δρόμος έχει μια μεγάλη ιστορία και τελικά αποδεικνύεται ότι έχει ιστορία για όλους μας. Γράφεις ιστορία, την προσωπική σου ιστορία. Από τους μαραθωνίους του εξωτερικού, εκτός κλασικής διαδρομής, ποιον ξεχωρίζεις, ποιον θεωρείς κορυφαίο? Κορυφαίο. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά για να πούμε κορυφαίο. Υπάρχει βεβαίως η Βοστόνη, ο Μαραθώνιος της Βοστόνης, διότι αυτός έχει και μια μακρά ιστορία. Ο Μαραθώνιος της Βοστόνης άρχισε να γίνεται ο πρώτος αμέσως μετά τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, 1897. Οπότε έχουμε μια μακρά ιστορία, εκπληκτική διοργάνωση. Μετά, ο Μαραθώνιος του Βερολίνου. Είναι μια πολύ γρήγορη διαδρομή, η οποία γίνονται και πολλά παγκόσμια ρεκόρ. Ένας από τους τελευταίους που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ σαν διοργάνωση και πήγα πέρυσι και θα ξαναπάω και φέτος είναι ο Μαραθώνιος της Βαλένθιας στην Ισπανία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας μαραθώνιος που βελτιώνεται και κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερη συμμετοχή και πολύ ωραία διοργάνωση, ωραία διαδρομή, ωραίος ο τερματισμός, εκπληκτικός. Άμα το δείτε θα καταλάβετε γιατί υποστηρίζω πάρα πολύ αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν κάποιοι μαραθώνοι οι οποίοι θα λέγαμε ότι είναι τουριστικοί μαραθώνοι, που κάποιος πια συνδυάζει να τρέξει ένα μαραθώνιο, να κάνει αυτό που θέλει και να συνδυάζει και το ταξίδι του σε μια πόλη, δηλαδή όπως είναι ο μαραθώνιος της Πράγας. Είναι μια πολύ καλή διοργάνωση, αλλά γίνεται και για τουριστικούς λόγους, που κάποιος μπορεί να ταξιδέψει και να πάει εκεί και να χαρεί με την οικογένειά του ένα τριήμερο και να μαζί με το τρέξιμό του. Η Ιαπωνία έχει πάρα πολλούς καλούς μαραθωνίους. Νομίζω αυτή είναι η περισσότερη, η πιο δυνατή θα λέγαμε. Ωραία. Η Μαρία Πολύζου με τι ασχολείται πλέον? Είναι προπονήτρια. Έχω το Marathon Team Greece στην ομάδα μου που προπονώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, διότι αντιλαμβάνομαι τώρα ότι τα προσωπικά μου ρεκόρ, στα προσωπικά μου μάλλον ρεκόρ, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν τόσο πολύ ευτυχισμένη κάνοντάς τα, δηλαδή τα έκανα το ένα μετά το άλλο, έκανα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τώρα όμως, όταν βλέπω τον κάθε δρομέα μου να τερματίζει και να κάνει το δικό του ρεκόρ και να βιώνει πραγματικά το προσωπικό του άθλο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Δηλαδή, δεν συγκρίνεται αυτό που νιώθω. Και έχω πει πάρα πολλούς δρομείς. Έχω επίσης, φέτος έχω και την BMW, την ομάδα της BMW που ετοιμάζονται για τον αυθεντικό μαραθώνιο και τους κολεγιακούς δρομείς. Νομίζω ότι είναι όλοι παιδιά μου. Έτσι τους λέω και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τελευταία μου ερώτηση. Σου λείπουν τα 42 χιλιόμετρα. Πώς το έχεις και ζήσει 41 μαραθωνίους. Πώς το βιώνεις τώρα, σαν ανάμνηση, πώς είναι στο μυαλό σου? Όχι, δεν είναι ανάμνηση, γιατί εγώ ένα μαραθώνιο κάθε χρόνο τον κάνω. Αυτό θέλω να πω. Α, όχι, δεν μπορεί να παράσεις ένα χρόνο χωρίς να γίνει. Όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει η ταλαιπωρία. Μ' αρέσει η ταλαιπωρία. Δηλαδή, αν δεν λίγο αυτό, δεν μπορώ. Γιατί κάθε φορά είναι αλλιώς. Πώς το λένε, ο μαραθώνιος, ακόμα και αν είμαι πρωταθλήτρια και αν έχω κάνει και αν έχει το σώμα μου τη μνήμη να τρέχει, όμως θέλω κάποια στιγμή, δηλαδή ένα διάστημα που είχα κανένα 1,5 χρόνο να τρέξω μαραθώνιο, μου είχε λείψει και λέω, ρε παιδί μου, θέλω λίγο να ταλαιπωρηθώ. Γιατί, τι σημαίνει ταλαιπωρία όμως, να πούμε λίγο τι σημαίνει ταλαιπωρία. Είναι αυτή η διαδικασία που μπαίνει να κουραστεί το σώμα και εκεί πρέπει να σπρώξει η ψυχή. Πρέπει να το κεφάλι, ας πούμε ο νους, να πει, κουράστηκες πολύ ζουδό, τι κάνουμε εδώ τώρα, πώς θα αντλήσεις δυνάμεις, πώς θα τα βγάλεις από τη μνήμη σου όλα αυτά που έμαθες στο 35 χιλιόμετρο 38, τι θα κάνεις και εκεί βλέπεις ότι ανακαλύπτεις κάθε φορά και άλλα. Ουσιαστικά αυτό είναι που μου αρέσει πολύ, το εσωτερικό ψάξιμο που ψάχνεσαι και βρίσκεις τελικά και είναι αυτό που το δικό μου μότο είναι, δεν είμαι σώμα, είμαι ψυχή. Αυτό μου αρέσει να το ζω και μου αρέσει και να το δίνω στους ανθρώπους να το ζήσουνε, όσοι μπορεί να το καταλάβουν, γιατί πιστεύω ότι στη ζωή είναι αυτά τα πράγματα που μαθαίνεις. Μαθαίνεις κάθε στιγμή από κάτι. Και ειδικά ο μαραθώνιος και οι δρόμοι αποστάσεως πάντα μαθαίνεις. Πάντα είσαι κερδισμένος.